Copy, we're paying 50 kilo in a second. I'm doing an elevation on Delta. Do you measure? House. Φίλοι μου, γεια σας. Νέα εβδομάδα του Μάρτη. Ο Μάρτης μας δείχνει την άσχημη εικόνα του, βέβαια, από το θέμα καιρού. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον να μην έχουμε και λόγο να θέμε να βγούμε έξω, γιατί βλέπετε το lockdown Μαρτίου. Τώρα θα τα λέμε τα lockdown με τους μήνες για να τα ξεχωρίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε να είμαστε σε μια χρονιά επανάστασης, πετίου μάλλον 200 χρόνια επανάστασης. Γι' αυτό και το ξεκίνημά μας στο δημοτικό κήπο, κάτω από το άγαλμα του Κανάρη, τον οποίο δεν τον βρίσκεται πολύ. Στο quiz που κάνουμε, μας τον μπερδεύετε με το μιαούλι. Σας έχω ολόκληρο Κανάρι από πίσω το καράβι που έχει γίνει λαμπόγιαλα και μου λέτε μιαούλης, τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε μια πολύ ωραία κίνηση εδώ μέσα στον κήπο. Να μην τρέχετε στα χωράφια που δεν μπορείτε κιόλας να στείλετε και μήνυμα για να πάτε. Να δείτε λαλάδες. Βάλανε λαλάδες στον κήπο. Τι προσωπικότητα είχε. Ορίστε. Λοιπόν, μετά το πολύ ωραίο κλάδεμα που έγινε και το καθάρισμα, έγινε και αυτή πολύ ωραία, ένα χαρακτηριστικό σημείο του νησιού μας είναι οι λαλάδες. Φτιάξανε εδώ κάτι ωραία, δεν ξέρω τώρα πόσο θα αντέξουνε, γιατί είμαστε και ανθρώποι. Ευτυχώς και η ζαρτινιέρα τούτη δεν κουνιέται, αλλά θα έρθουν να πάρουν τις λαλάδες. Γιατί δεν είμαστε ανθρώποι. Και από εδώ και από εδώ. Πολύ ωραίο. Αυτό θέλει βέβαια λίγο να καλοπιστεί γύρω-γύρω. Φαντάζομαι θα έχουν σκοπό να βάλουν κάτι, τίποτα, κάνα πλακάκι, κάνα το βάψουν κάτι. Αλλά μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Ορίστε, ούτε να τρέχει στα χωράφια, ούτε τίποτα. Λοιπόν, το θέμα μας είναι σήμερα, μετά από τηλεφωνική έτσι, επικοινωνία που είχαμε το πρωί στο ραδιόφωνο με έναν επαγγελματία της οδού Βενιζέλου, τα συνεχιζόμενα έργα που γίνονται από ιδιωτική εταιρεία, τα αυλάκια αυτά, τα περιβόητα αυλάκια σε φτιαγμένους δρόμους, σε ξαναφτιαγμένους δρόμους, ξανά αυλάκι. Για να περαστούν τα καλώδια των οπτικών ινών για αυτό το καινούριο το Fiber at Home. Εδώ κολλάει η γνωστή παροιμία κινέζικη, όλα τα έχει η Μαριορή, ο Φερετζές έλειπε. Λοιπόν, να γίνει το συγκεκριμένο πράγμα, το θέμα είναι αυτό που λένε όλοι, γιατί σε δρόμους που φτιαχτήκανε πρόσφατα, ποιος ο λόγος να ξανασκάβονται, να ξαναγίνουν μπαλώματα, γιατί μπαλώματα θα γίνουν, για να περασούν τα καλώδια. Δηλαδή, αυτό που γίνεται σε όλο τον κόσμο, σκάβεται μία φορά, μπαίνει ένα αυλάκι βουβό, σωλήνας, και όποιος θέλει ανοίγει το καπάκι και περνά το καλώδιό του. Ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο τον Πελέγρη, μας είπε ότι από εδώ και πέρα έχει βγει ένα μεγάλο κονδύλι να γίνει σε αυτούς τους δρόμους ξαναφτιάξιμο, δηλαδή ξύσιμο, όταν τελειώσουν τα έργα τα τωρινά, να μπει άσφαλτο. Και από εδώ και πέρα, όποιος θέλει να ξανασκάψει ΔΕΗ, ο ΤΕ, ο Κώστας, θα του λένε φίλε θα σκάψεις, αλλά θα ξαναφτιάξει μετά όλο το δρόμο. Αυτό είναι στις σκέψεις του Δήμου. Θα ανεβαίνει βέβαια το κόστος. Λοιπόν, πάμε στη Βενιζέλου να δούμε, γιατί είχαμε ένα θέμα μετά τις τελευταίες βροχές. Έχει γεμίσει ο κόσμος χώματα που παρασύρθηκαν και υπάρχει και επικινδυνότητα στο δρόμο που βγαίνει στην παραλία, όπου το χαντάκι είναι παράλληλα με την πορεία των μηχανών. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Εν μέσω lockdown είμαστε ακόμα και έχουμε κι άλλο ένα θέμα στα σκαριά, το οποίο θα το κάνουμε, προετοιμάζουμε να το κάνουμε έτσι πολύ διεξοδικά. Έχει να κάνει με την Ένωση Καταναλωτών Χίου, με τα πρατήρια βενζίνης, με τα σούπερ μάρκετ, τα χιώτικα, το 61, το χαρά. Ε,
θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Απλά προσπαθούμε να το συντονίσουμε, να βρούμε τους προέδρους, εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και από την Ένωση Καταναλωτών. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, αρχικά θα δείτε το δρόμο αυτόν, πώς λέγεται, Δημοκρατίας. Δημοκρατίας, οδό Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα δεις την εικόνα που υπάρχει με το αυλάκι, το οποίο ναι μεν ρίξανε από πάνω. Λοιπόν, δες εδώ τώρα, σε αυτό το δρόμο, στην οδό, πώς λέγεται αυτή η οδό? Κανάρι. Κανάρι όχι, Κανάρι είναι αυτή που συνεχίζει. Αυτή θα δούμε πώς λέγεται. Λοιπόν, καταρχήν είναι, δες το ποδήλατο τώρα που θα περάσει, δες το ποδήλατο. Αχ, το χάσαμε. Λοιπόν, και δες αυτόν που έρχεται με τα μηχανάκια. Τα μηχανάκια που πάνω στην πορεία τους είναι το ανοιχτό αυλάκι. Και δεν είναι εδώ, χειρότερα κι αλλού. Λοιπόν. Στην Κανάρη κατεβαίνοντας, δες εδώ το αυλάκι. Παρακάτω είναι πιο βαθύ, πιο κάτω έχει μια λακκούβα. Δηλαδή, περίμενε λίγο να πετύχουμε να έρθει να κατέβει ένα μηχανάκι, και ειδικά τα μηχανάκια, παιδιά, των delivery πρέπει να προσέχετε πολύ. Δηλαδή, κινούνται, να, έλα, περίμενε τώρα, έρχεται ένα μηχανάκι. Περίμενε τώρα να δεις, δες εδώ. Ωρε φίλε, τη λακκούβα την είδες? Δες τώρα το μηχανάκι. Λίγο κάτι να γίνει και κοίτα, κοίτα η λακκούβα. Έχει πέσει μηχανάκι εκεί, τέλος. Βενιζέλου δεν είναι? Βενιζέλου. Για έλα εδώ εσύ. Εσύ έχεις κάνει τα... Εσύ τα έχεις κάνει εδώ πέρα του τα δω. Σε δαγκάσω. Γιάννης, ο χαρταετός. Πού είναι η χαρταετή? Με ρωτάνε για τα άστρα και τέτοια. Μα πάει η κατάσταση. Τι έμπουλας? Εγώ είδα και έβαλες αετούς, έβαλες... Μόνο να τους πάμε. Άμα θέλει να πάρει ένας, δεν μπορείς να πάρει τηλέφωνο. Τους πάω, ναι, να πάρει τηλέφωνο. Γίνεται με το τηλέφωνο. Τα μαγαζιά είναι... Κάτσε, στο δίπλα δεν μπορείς να τους πας να πουλήσεις? Όχι. Απαγορεύεται? Τίποτα, μαλέκης. Κλειστές οι πόρτες. Έβλεπεις εκεί που έχω σαβουρώσει μπροστά. Γιατί? Α, πάμε να δεις, έλα. Έλα. Για ποιο λόγο? Έλα να δούμε. Α, για να μην μπαίνουνε. Δεν ανοίγει. Άκουσε. Ναι, ρε Μανώλη. Ούτε εξυπηρετής, άμα θέλει κάποιος να πάρει. Είτε εξυπηρετής. Τώρα περιμένουμε πια να ανοίξουμε. Γιατί με ρωτάνε για... Θα σου πω το λόγο που το λέω. Τι, δηλαδή να τους έχω πάλι στο κεφάλι μου. Να μπλέξουμε. Καταγγελίες. Άστο καλύτερα να περάσουν 10 μέρες, 5-10 μέρες να τελειώνουμε. Δεν μου λες κάτι, εμείς ήρθαμε για τούτα εδώ τα χαντάκια τα... Άστα εδώ να δεις, εδώ. Εδώ να... τι γίνεται. Δε σκόνη. Δε σκόνη και κακό. Δε σκόνη και κακό. Χθες το βράδυ είπε ο Μουντές με το μηχανάκι μέσα. Στο χαντάκι. Κοπάνησε κατά ίση. Ευτυχώς που είναι μια. Ευτυχώς που ο άνθρωπος είναι ευλίγιστος. Γιατί άντε τώρα να πέσει κανένας μεγάλος μέσα. Άντε τρέχα. Τι πάνω πει αυτό, ρε φίλε. Εσύ σ' αρέσει. Γι' αυτό άμα είναι μέσα εδώ. Πώς δεν του πει να πα ένα δικηγόρο? Πώς δεν θα κάνει μια μήνυση? Πέμω εσένα με τι τρόπο. Όλη η χώρα, ρε φίλε. Είναι, λέει και αλλά δεν μπορώ να μιλήσω τούτο, και ελεύθερα. Τούτο είναι καινούριο, δεν είναι τούτο το κομμάτι που σας βάλανε? Τούτο είναι 5 μήνες ρηγμένο, βρε, και το σκάψαμε και το κάνουμε κόσκινο, δες εδώ. 5 μήνες καινούριο δρόμος. 5 μήνες δρόμος. Μα δεν μιλά άνθρωπος, εγώ αυτό βλέπω. Εγώ σου τα λέω. Καινούριο δρόμος, επιτρέπεται να τον εχαράξουμε πάλι. Πώς τα λέτε του Δημάρχου? Είτε να πω εγώ. Πώς, δημάρχου, ποιος γιατί, τι, μα δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου αυτό. Μου φαίνεται η Ίνες. Λέτε, φίλε, είναι στον ΟΤΕ, είναι στον ΟΤΕ, φίλε, αυτό το πράγμα. Και ο ΟΤΕ, λέει, περνάει Ίνες. Είναι ιδιώτης. Ιδιώτης.
Επιτρέπεται. Όλα τα είχαμε. Έχει ακούσει αυτό που λέει. Όλα τα είχαμε. Ο Φερετζή μα. Υπάρχει και ο. Πώς το λέει. Όλα οι lockdown σκατά το ένα το άλλο. Ήφερα και τούτο το πράγμα. Πάει. Εσύ το βρίσκεις λογικό. Πες μου. Εμποδίζει. Πες μου εσύ. Γιατί ανοίγουμε, ανοίγουμε όλη τη χώρα, τρυπητήριο όλη η χώρα. Μα θα έχεις όμως οπτικές σύνδεσες. Τι με νοιάζει εμένα το ίντερνετ, είναι για να τα παίρνουν πιο πολλά. Είναι λέει πληρωμένες, λέει αυτά τα έργα, είναι πληρωμένα λέει προκατακτικά λέει από τους δημότες. Μέσα εσύ, τέλει. Εδώ περνάνε τα αυτοκίνητα κάτω-κάτω, τι γίνεται. Τι, δεν βλέπεις, πήγαινε να δεις. Τέτοιο. Σι, αυτό σου λέω. Και καλά που βρέξε χτες. Μα έβρεξε και γίνανε τα χαντάκια πάλι τεράστια. Βρεπτικός που βρέξε, γιατί από εδώ από τη σκόνη δεν μπορείς να περάσεις. Best. Jump! Push! The strongest so far. Πάμε! Ώρα για διαφημίσεις. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μιμίκος, Σνίτσελ, Νάγκετς και φιλετίνια κοτόπουλου, τώρα 30% φθηνότερα. Καζολίν, μαλακτικά ρούχων, τώρα 50% φθηνότερα. Μπιοτέν, καθαριστικά αντισηπτικά μαντιλάκια, τώρα 1+1 δώρο. Ούλτρεξ Σαμπουάν, τώρα 50% φθηνότερα. Σούπερ μάρκετ Χαρά, η χιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Με χαρά ψωνίζεις, γιατί κερδίζεις. Πρότυπος κτηνοτροφική μονάδα Μανώλη Μανολάκη στο Δαφνώνα. Με τις καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες εκτρέφουμε για σας χιώτικα ζώα που μας προσφέρουν το καλύτερο κρέας της αγοράς. Κρέατα με χιώτικη υπογραφή και φροντίδα από τις πλαγιές του Πελινέου στο πιάτο μας. Τα καλύτερα κρέατα και πουλερικά και όλα τα παράγωγά τους θα τα βρείτε σε εμάς, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28, στο Παζάρι. Και για όλους τους καλοφαγάδες, για όλους εσάς που γνωρίζετε, εκτρέφουμε αποκλειστικά τη γνωστή ράτσα Black Angus. Αποκλειστικά στο κρεοπωλείο Μανώλης Μανολάκης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28. Τηλέφωνα 23208 και 6974-817-550. Χιώτικα, φρέσκα κρέατα, Μανώλης Μανολάκης. Για να ξέρετε τι βάζετε στο πιάτο σας. Για εδώ ο άνθρωπος που είναι η τζαμαρία του, πήγε να σου τα πει. Αυτό βγήκε το πρώτο τέτοιο, τώρα σε εκείνον θα πάμε. Πήγε ο τέτοιος, ο Μουντές είναι από εκεί που λες. Ναι. Για κάτσε να δούμε να μιλήσει. Για άλλα να πάμε. Για άλλα να πάμε. Λοιπόν, δες εδώ ρε εσύ ένα τέτοιο που έχει. Άμα μπει τέλος. Όμορφα εδώ, όμορφα, πρόσεχε. Δες εδώ, δες πόσο είναι. 20 πόντι με το συμπάθειο. Εδώ έπεσε το μηχανάκι. Πρόσεχε, μα πρόσεχε το μηχανάκι. Πρόσεχε το μηχανάκι. Πρόσεχε φίλε εδώ. Τούτοι εδώ είναι οι καμένοι, τα delivery που κάνουν και πάνε και... που πάνε και τρέχουν. Λοιπόν, εδώ είναι ο... Δεν δω ρε εσύ μια λακκούβα. Άμα το βάλεις τέλος, για ξαναβγείς. Ας σου ανά. Δεν δω ρε φίλε. Εδώ δε.
Έλα. Είμαι μέσα. Λοιπόν, εδώ είναι ο άνθρωπος. Πρόσεχε, μην έμπεις μέσα στο ψυγείο. Λοιπόν, εδώ είναι ο άνθρωπος. Εδώ θα κάτσουμε σκοπιά να μην πέσει κανένας μέσα. Πρόσεχε, μην πες μέσα και σε χάσομαι. Και σε πληρώνομαι και για καινούριο. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε τα έπαθε εδώ ο κύριος. Τι είπα θα πω. Είδες κάτι ευρωπαϊκούς δρόμους ωραίους. Ναι, έπεσες μέσα με το μηχανάκι. Πού το ξέρεις πάλι. Μου το είπε ο φίλος, ο Γιάννης. Ναι, χτες έπεσε. Εδώ σε τούτο. Στο εποχή, στο πλαϊνό. Και τι έγινε. Λέει ευτυχώς και ήσουν ατούτη και πήδηξες. Έφυγα μια, εντάξει. Το μηχανάκι. Έπεσε κάτι, τι έκανα. Ωραία, και τι θα γίνει δηλαδή. Περιμένουμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε το τέτοιο. Κάτσε ρε φίλε, τι περιμένεις, με εσύ τι θα κάνεις, δηλαδή θα τα αφήσεις έτσι ας πούμε. Το μηχανάκι το πληρώσεις εσύ. Τι να, εντάξει, δεν είπα και μεγάλη ζημιά, εντάξει, αλλά τι να κάνω. Δηλαδή άμα δεν ήσουν εσύ και ήταν ένας άλλος πιο... πιο μεγάλο. Θα πάθανε πιο πολύ, γιατί η ρόδα μπήκε μέσα και είναι βγαίνει. Χώμα έχετε εσείς εδώ μέσα. Χώμα για να ρίξουμε. Όχι, να σας έρχεται μέσα. Τα πάντα έχουμε, τι να κάνουμε. Περιμένουμε να δούμε πότε. Απλώς έπρεπε κάθε κομμάτι, πιστεύω εγώ, κάθε κομμάτι έπρεπε να το κλείνουν και μετά να προχωράνε. Τώρα τα αφήσαν όλα ανοιχτά. Την πάτησα, εδώ το περίμενα. Μπήκε η ρόδα μέσα, δεν έβγαινε με τίποτα. Πού να βγαίνει, δεν πέρασε και πήγε, θα χαθεί το τέτοιο. Το από εκεί είναι πιο βαθύ. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, το από εκεί, αφού σου λέω μετά μπήκε μέσα η ρόδα, σου λέω η μισή. Ωραία, ρε φίλε, πότε θα τελειώσει τώρα το πράγμα. Ελαντέ, πότε θα τελειώσει. Περιμένω να δω πότε θα τελειώσει. Ελαντέ. Δεν μου λες τι γίνεται εδώ, πώς την παλεύετε με τα. Τι να την παλεύουμε. Εξυπηρετείτε εσείς, delivery και τέτοια. Delivery και τέτοια. Τι να κάνουμε. Περιμένουμε να δούμε πότε θα ανοίξουμε. Πιστεύω ότι θα ανοίξουμε, αλλά πότε. Τον Απρίλιο, του λένε, ξέρω εγώ. Τον Απρίλιο του πόσο όμως. Μπορεί να είναι το 22. Το 22 σίγουρα. Το 22. Το 22 να είσαι σίγουρος όμως, μην το. Θυμίσου το. Αετό θα πετάξει. Καθαρή Δευτέρα, για φαντάζομαι. Θα το πετάξουμε εδώ. Εδώ να πετάξουμε. Τα καλώδια μα έχει μόνο. Λοιπόν, άντε, περαστικά φιλέσαι καλά. Περαστικά και. Άντε βρε ένα δικηγόρο. Δε δω ρε εσύ. Δε δω. Εδώ έτσι και πέσει μέσα μηχανάκι τελείωσε. Είπε και ο άνθρωπος σωστό. Κλείστε πρώτα τους δρόμους, τελειώνετε τους και ξανανοίχτε τους. Πρόσεχε να πες μέσα και σε ψάχνουμε. Πρόσεχε να σε ψάχνουμε. Ναι, εσένα δικό σου. Πάμε να φύγω με σαν ανταγωνιστή μέσα. Τι κάσε εδώ, μεταγραφή ή το αγόρασες κι αυτό. Ορίστε που λέτε δεν έχει ευκαιρίες αγοράς. Δεν μιλάω σε ένα φίλε, μόνο στην πατρίδα εγώ δίνω σε. Ούνακα, δεν μου λες, με τα χαντάκια εδώ τι θα γίνει. Ολυμπιακός τι έγινε, δεν πήρε χαμπάρι. Παραλίγο βάλαμε μια γκολάρα φοβερή. Ένα βάλαμε, ένα πάνω, βάλαμε. Πάνω. Πάνω θα πας. Όχι, τώρα είσαι εδώ που σε πετύχαμε σε τούτο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τους παρακάτω. Γεια σου, Βάγκο. Λοιπόν, εδώ μας πήραν το πρωί από τα γλυκά που είχε εδώ πέρα. Λοιπόν, κοίτα εδώ ρε εσύ. Δε εδώ. Καλημέρα. Ναι, παιδιά. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Εδώ μας πήραν οι άνθρωποι. Έχει γίνει ένας χαμός. Τα χώματα πάνε μέσα στο... Μόνο σου είσαι. Θα μας πεις. Θα μας μιλήσεις. Θα μας μιλήσεις για τον δρόμο. Ναι, αλλά στην τηλεόραση θέλουμε. Πού είναι μακριά τον Πάρτα Κατέλη. Λοιπόν, δεν είναι. Λείπει το παιδί που μας τα πει. Εντάξει, αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, παιδιά. Δεν εδώ. Χώμα και κακό. Και όλα αυτά πάνε μέσα. Όλη η σκόνη και τα χώματα πάνε μέσα. Για εδώ. Μαγαζί. Μαγαζί. Για έλατε λίγο παρακαλώ. Για πέραστε λίγο. Για πέραστε λίγο έξω. Μονάχια σου είσαι εδώ. Έλα εδώ ρε φίλε, έλα εδώ και ψάχνουμε έναν άνθρωπο.
Δεν μου λες τα τζάμια, ρε φίλε, γιατί τα καθαρίζεις. Δεν μπορώ να δούμε μέσα. Παιδιά, μεγάλο χάλι είναι με το δρόμο. Ούτε... Αυτό πόσες μέρες είναι αυτό? Τώρα είναι 4-5 μέρες πρέπει να είναι. Αυτό τελείωσε τώρα σε σένα? Όχι. Σου περάσανε τις... Περάσανε, αλλά είναι ακόμα μεγάλο χάλι. Χτες το βράδυ, χτες μάλλον με τη βροχή, γινότανε ποταμός εδώ. Χάλια, μεγάλα. Και τι θα γίνει, και από απέναντι μας πήρανε σήμερα και το... μέσα τα χώματα... Τίποτα, δηλαδή μιλάμε, έχει κάτι λακκούβες εκεί, το οποίο όλα τα νερά πάνε μέσα στη βιτρίνη. Μεγάλο χάλι. Και είναι και... Κρίμα και την άσφαλτο. Αυτή πώς είναι, καινούρια πρέπει να είναι? 2 μήνων άσφαλτο. Ζήτημα. Μα δεν είναι αυτό όμως. Είναι χάλι μεγάλο. Και τούτο δεν νομίζω, τελείωσε, δεν σας κάνουν τίποτα άλλο. Πού είναι, βέβαια, ούτε μπαλώματα, τίποτα. Ναι, αλλά τώρα θα έχεις οπτικές ίνες όμως. Τάκ, θα κάνεις έτσι, θα φεύγουν οι λουκουμπάδες. Τσιου! Γελάω κόσμος, τι να κάνει ρε παιδιά. Τι να κάνει. Γεια σου ρε Γιαννάρα, πρόσεχε τι λακκούβες. Εδώ δες. Εδώ δες. Ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε να το κάνετε, αλλά... Στο φούρνο εδώ δεν συζητάμε τι γίνεται μέσα. Εδώ κάτω. Φορε φίλε, εργοτάξιο γίναμε όλοι. Καλημέρα. Για άλλα λίγο, Σαματάκη. Εδώ τι γίνεται με τα έργα που έχει μιλακούβα. Έργα. Έχετε θέμα εσείς εδώ? Εντάξει, τι θέμα. Μας είπαν χώματα και... Όλοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τι να κάνουμε. Υπομονή να κάνουμε, περάσει. Α, είσαι, βλέπω, είσαι... Εντάξει, τι να κάνουμε. Μπορώ να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Με το μηχανάκι να προσέχεις, προχθές είπες ένας μέσα κοινά, τον χάσαμε. Το μάθα. Το μάχω. Βλέπεις, για ποδόσφαιρο δεν μιλάω, είμαστε... Εντάξει. Εγώ μην παίζω, με αυτά συμβαίνουν στο ίδιο. Εντάξει, αλλά ήταν μια κακή. Κακά. Εντάξει. Ήθελε... Το παιχνίδι όπως το θέλαμε, τι να κάνουμε. Το παιχνίδι δεν πήγε όπως το θέλαμε. Να είναι ρε φίλε, αυτό είναι. Κι άμα αν είμαστε στο τσακ, κάτι να πάει στραβά. Ναι, αυτό. Δώσ' την δίπλα ρε φίλε, εγώ να ήμουν θα την έβγαζα την μπάσα. Θα μας πάρουν εμάς. Εδώ, τούτα τι είναι ρε, εδώ. Παιδιά, αυτά πρέπει να είναι από χτες το βράδυ, από τις λάσπες. Αυτό τώρα στους ανθρώπους, ποιος θα τους καθαρίσει ρε εσύ. Δε εδώ. Από εκεί στο θεοποίηση μια λακκούβα. Έχει λακκούβα. Αν πέσει μηχανάκι, σκοτώθηκε. Με τέτοιο αυτό που κάμανε τα χαρτιά. Α, ωραία. Πάμε από εκεί, μας πήγε ο Κώστας. Ναι. Θεοπίστη, πάμε. Ρε φίλε, πότε θα τελειώσουν αυτά να κλείσουνε? Πότε θα τελειώσουν αυτά εδώ? Κάποιες γιατί προχτές έπεσε ένα μηχανάκι εκεί πέρα, κόντυβε να κουπανίσει κάτω ο άνθρωπος. Πάτησε μέσα το τέτοιο. Σήμανση έχουμε παντού, σε ό,τι σήμανση. Δεν μπορούσατε να κλείσετε, δηλαδή να τελειώσετε? Δεν βγάζουν πίσα. Α, δεν βγάζουν πίσα. Να, ορίστε και τώρα. Δεν βγαίνει πίσα. Μπράβο, ευχαριστούμε. Γιατί, τι είσαι? Καλά, εντάξει. Ας σου βάλω ένα τέτοιο. Άσε ρε φίλε, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, λέει, να τον πάρουμε. Λοιπόν, πάμε και μία... Δεν φτάνει που έχετε κάνει όλο το τέτοιο... Έλα. No crib on MTV. God only knows. Got my mini me in the GP. See how it goes. Yeah, a little creepy. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μιμίκος, Σνίτσελ, Νάγκετς και φιλετίνια κοτόπουλου τώρα 30% φθηνότερα. Καζολίν, μαλακτικά ρούχων τώρα 50% φθηνότερα. Biotin, καθαριστικά αντισηπτικά μαντιλάκια τώρα 1+1 δώρο. Ultrex Σαμπουάν τώρα 50% φθηνότερα. Supermarket Χαρά, η χιώτικη αλυσίδα supermarket. Με χαρά ψωνίζεις γιατί κερδίζεις. Καλά Χριστούγεννα.
πιο νωρίς φέτος στα Αποστολή Stores. Ο Γιάννης Αποστολής σας περιμένει στο παλιό ταχυδρομείο για μια μοναδική βόλτα στον κόσμο των Χριστουγέννων. Τα πάντα για τα παιδιά. Όλα τα παιχνίδια διαφημιζόμενα και μη στα Αποστολή Stores. Ελάτε και ψωνίστε για το διάκοσμο του σπιτιού σας μέσα και έξω. Αποστολή Stores. Τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Το πρώτο κατάστημα που φέρνει τα Χριστούγεννα στοιχείο με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους και πολλές πολλές εκπλήξεις. Πρότυπος κτηνοτροφική μονάδα Μανώλη Μανολάκη στο Δαφνώνα. Με τις καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες εκτρέφουμε για σας χιώτικα ζώα που μας προσφέρουν το καλύτερο κρέας της αγοράς. Κρέατα με χιώτικη υπογραφή και φροντίδα από τις πλαγιές του Πελινέου στο πιάτο μας. Τα καλύτερα κρέατα και πουλερικά και όλα τα παράγωγά τους θα τα βρείτε σε εμάς στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28 στο Παζάρι. Και για όλους τους καλοφαγάδες, για όλους εσάς που γνωρίζετε, εκτρέφουμε αποκλειστικά τη γνωστή ράτσα Black Angus. Αποκλειστικά στο κρεοπωλείο Μανώλης Μανολάκης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28. Τηλέφωνα 23208 και 6974 817 550. Χιώτικα, φρέσκα κρέατα Μανώλης Μανολάκης. Για να ξέρετε τι βάζετε στο πιάτο σας. Και τούτο! Για το χρέη! Χρέη, με τι κάνουμε, τα τραβάμε! Και που τα τραβάμε... Ανάγκες, έχουμε γέρους, κατάλαβες, λένε καμιά φορά μην περνάτε ένα παιδόνα. Βρε, εδώ μα, είναι... Έχουμε γέρους ανθρώπους, δεν μπορούμε να μην τους πάρουμε. Εδώ περνάς τώρα. Ναι, εντάξει. Έλα, μπούγιουρουμ, μπούγιουρουμ. Μπούγιουρουμ. Ρε φίλε, πάει και παρκάρει ο κάθε τσογλάν μπαρούτο που βρει το μηχανάκι του. Παιδιά, άμα δεν γίνουμε ανθρώποι, δεν θα φτιάξει ποτέ η κατάσταση. Α, ορίστε. Σου λέει και το λεωφορείο για να περάσει έχει ανθρώπους με ειδικές ανάγκες μέσα. Έχει μωρά, έχει αυτά, πρέπει από κάπου να περάσει. Πρέπει να κατεβαίνει ο άνθρωπος να ρυθμίζει εδώ την κυκλοφορία. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Θα βάλουμε το Μάριο εδώ. Ο Δήμαρχος θα με κάνει παρκαδόρο εδώ. Θα βάλει εδώ το Μάριο. Άτσι, τον... Δεν μου λες, μ' αρέσει συνέχεια γίνεται αυτό με τα λεωφορεία εδώ πέρα στο μαγαζί. Τουλάχιστον 5 με 10 φορές την ημέρα. Εδώ στο μαγαζί το πανίνο με τις καλές τυρόπιτες. Ναι, καλές. Όχι, εσύ το... θα λες για το λεωφορείο, βρε. Εγώ θα λέω εδώ. Ναι, τουλάχιστον 10 φορές γίνεται αυτό το πράγμα. Να, τώρα μόλις δέστε που πάρει κανένας αμέσως τώρα. Δηλαδή δεν είναι το θέμα, είναι συνέχεια. Το ίδιο και το ίδιο. Εσύ που παρκάρεις το μηχανάκι σου. Ακριβώς εδώ που δεν εμποδίζει. Για την ομάδα σου γίνεται καμία μεταγραφή, κάνατε. Στο τέλος είναι όλα τα καλά. Άκουσα ότι θα πάρετε τον Brand Pitt. Και εγώ έμαθα ότι θα πάρετε τον Ροναλντίνιο. Είναι αλήθεια. Δεν θέλει και πολύ. Έτσι. Γιατί εγώ ο πρόεδρος δεν είναι καβουράς. Να γίνει συμπαίχτης με το πάντο. Να παίζουν ωραία μπάλα. Α, βγήκανε και τα βραβεία Όσκαρ. Ο Καραγκούνης πήρε το πρώτο αντρικού ρόλου. Καλή, τις πιο καλές τούμπες.
Ξέρετε και τι κάνει, μια χαρά. Έτσι, έτσι. Εσύ σε ποια ομάδα θα αγωνίζεσαι του χρόνου? Θα δούμε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Φέρω. Εσύ τώρα πώ κάθε χρόνο πα και λε, παιδιά, θα σα κάνω τι εμφανίσει, πάρτε με να παίξω. Μόνο έτσι. Και όποια δεχτεί, ε. Μόνο έτσι. Τι και τη ρόπιτε στα ημίχρονα για να ψηθεί. Τι να κάνει. Όσε περισσεύουν, τι μαζεύω και τι. Κοιτάξτε, το ταλέντο σου σιγά σιγά θα φάνει. Δηλαδή σε 20-30 χρόνια, εγώ πιστεύω ότι κάποιοι θα πει να τούτο παίζει καλή μπάλα. Μα τα είσαι καλά τόσα χρόνια. Θα γυρνά εκεί με το πι μέσα στα γήπεδα. Καλά. Θα το κάνει. Θα του κουβαλέ τα νερά. Καλά. Δεν πειράζει. Το κουρτσάκι του να πει. Σαν το κύριο Γιάννη, το σιδερεδάκι. Έτσι έγινε κι εγώ. Θα γύρει και εσύ ο πατριάρχη του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, δείτε τι θα γίνει εδώ με τα παρκαρίσματα. Δεν μπορεί να είναι για αστυνομία και να γράφει. Ούτε εμείς να γυρνάμε και να φωνάζουμε. Σήμερα πάλι μας πήρανε σε 50 αυτά να πάμε. Στο κάστρο εκεί που γκρέμισε το σπίτι, δεν έχει πάει ακόμα άνθρωπος να μαζέψει τίποτα. Στην Αγία Παρασκευή στο Καστέλο, εκεί μπροστά στην Αγία Παρασκευή που περνάει ο κόσμος να πάει για την παραλία, είναι τα χορτάρια σαν τη ζούγκλα του Αμαζονίου. Κύριε Αναγνώστου, πάλι εμείς πρέπει να πάμε. Σας είπαμε μπράβο για το περίπτερο. Μην τρέχουμε συνέχεια δηλαδή. Τα λουλούδια τώρα στην νησίδα του Βροντάδου. Σήμερα το πρωί τα ποτίζανε. Πρωί-πρωί, ντάλα ήλιο. Αυτό το νερό ίσα ίσα βγαίνει αυτή η σωλήνα, μετά εξατμίζεται. Τέλος πάντων, θα έρθουμε και στον Ομάρ γιατί μας είπε ότι αυτά περί καταγγελίων δεν ισχύανε. Ακόμα δεν ήρθαμε και μας είπανε 500 θέματα. Λοιπόν. Και έχουμε και τις γυναίκες και τα έχουν μαζί μας με τις εκκλησίες. Εντρεπόσαστε που λέτε κάτι τις εκκλησίες, να σβήσουν τα φώτα. Καλή θεία, δεν είναι αυτό το. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ένα, δύο, τρία! Χαός! Καλό! Πες χαός και θα σου δώσω μπάλα, μπάλα. Θα σου πάρω μια χαός. Δυνατό! Χαός! Μπράβο! Και γέλασε κιόλας. Να, μας γέλασε, βρε. Και ζήτω το χάος. Ο Αλέκτορ πήρε μπροστά! Κάποτε γράψατε τα προσόντα που τον έκαναν πρώτο, ναι. Πρώτο. Τα θυμάμαι, παιδί μου. Είστε πρώτος, κύριε Πάρη. Είμαι ο πρώτος και ο καλύτερος, ανά την Ιφίλιο. Τι είναι αυτό. Χελιδόν είναι, δεν είναι μέλισσα. Ήρθαν τα χελιδόνια. Ούτε σφίκα. Άλλο χελιδόν. Εμένα χελιδόνια έχει τώρα. Ήρθαν Μάιος. Τα χελιδόνια. Εγώ έχω δει χελιδόνια από ένα μήνα τουλάχιστον. Στη... Αυτά συνήθως. Αθήνα. Πότε έρχονται, κύριε Πάρη. Πότε τα χελιδόνια έρχονται. Ναι. Απρίλιο. Απρίλιο. Με τι έρχονται. Με τι έρχονται. Με τα φτερά του. Τώρα κολλάει το τραγουδάκι με τα φτερά. Με τα φτερά έρωτα. Του έρωτα, δεν το ξέρω. Παίξτε το τραγουδί. Φέρνονται χελιδόνια. Έρχονται χελιδόνια που όμως θα πεθάνουν και αυτά, δεν ζουν και αυτά αιώνια. Μα, κύριε Παρεούλα, τα τραγούδια σας είναι για το θάνατο. Μα τι να κάνουμε, αφού υπάρξει ζωή και τα αγνοήσουμε, πάλι θα τελευτήσουμε. Το μόνο πράγμα που ξέρεις από τη μέρα που θα γίνει. Ναι, το μόνο πράγμα που. Μα το μόνο σίγουρο θάνατο. Πώς το κάνουμε. Και οι φόροι. Και οι φόροι, σίγουρο και αυτό. Αυτό που λένε ότι η κηδεία. Είναι η μόνη βέβαιη τελετή. Με το στόμα σου κηδεία είπες. Μετακινήσου. Θα κινηθείτε. Κηδεία, μακριά μας. Είναι όμως η μόνη βέβαιη τελετή. Ναι, το μόνο βέβαιο πράγμα στη ζωή είναι η κηδεία, ο θάνατος. Μπορεί να μην παντρευτείς, μπορεί να μην βαφτιστείς. Αλλά όμως δεν θα πεθάνεις κάποτε. Κάποτε. Κάποια στιγμή θα έρθουν με μια μεζούρα και θα σου πάρουν τις διαστάσεις. Τα μέτρα. Τα μέτρα. Δεν μπορεί να σε βάλει. Για το κασόνι το φέρετρο. Μπορεί να σε βάλει σε πιο μικρό, κύριε Πάρ, θα είναι τα γόνατα έτσι. Καλά, βγουν έξω τα πόδια. Θα βγουν έξω τα πόδια, τα χέρια. Εκτός αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν και τόσα λεφτά και απλά σου βάζουν τέσσερα χερούλια σαν που είσαι. Τέσσερα χερούλια. Σα βάζουν ξανά. Πού τα βάζουν αυτά. Πού τα βάζουν στο φέρετρο. Όχι, απάνω σα. Χερούλια είπε. Χερούλια. Στο σώμα πάνω. Χερούλια. Άμα δεν έχει λεφτά, κύριε Πάρ, να πάρει το γύρω-γύρω, βάζει τέσσερα χερούλια. Καλά, φέρετρο. Έτσι. Λέμε όσοι δεν έχουν. Ούτε φέρετρο. Όσοι δεν έχουν. Του έχουν έτσι, πιάνουν τα χέρια. Χερούλια του βάζουν εδώ. Πάνω στο σώμα τους για να τους σηκώσουν, κατάλαβα. Ναι. Κακό αυτό. Οι φτωχοί τραβάνε. Τα φέρετρο δεν έχουν. Κρίση, κύριε Πάρη. Κρίση. Γι' αυτό λένε ότι έχουμε οικονομική κρίση. Όπου φτωχό και η μοίρα του. Αυτό λένε και όπου φτωχό και η μοίρα του. Κάτω λέμε όλοι. Και γι' αυτό λένε και όπου ακού φάει τρέχα, όπου ακού ξύλο φεύγα. Βέβαια, το ακού και εγώ. Τραγουδάκι. Και επίση και το άλλο που λένε, του φευγά του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ.
Όχι, ο γάτος. Δεν έκλαψε. Δεν έκλαψε. Πείτε και εσύ ένα τραγουδάκι έτσι για τους... Ένα, να βρω ένα ωραίο θέλω. Για ποιο θέμα. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγία Μαρκέλα, σ' αγορά σ' άχρηση κλωστή και κόκκινη κορδέλα. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη κι άλλος τη σειρά στα στένα αίμα και δάκρυα χύνη. Μητρόπολη. Μητρόπολη. Πάρω στην ώρα χτυπά. Μανουλάκη που πάει. Α, το κουτί. Το κουτί. Η τελετή παράδοση του μικροφόνου. Στο μυθύρον τα νου της εκπομπής. Πώς τα λέω. Χαιρετούρα. Στο μυθύρον τα νου της εκπομπής. Χαιρετούρα. Α, ναι. Στον αξιοσέβαστο κύριο. Παρέλαβα το μικρόφωνο καλώς. Ή να κάνουμε και τη διπλή. Τα δύο χέρια. Τη διπλή. Τα δύο χέρια. Η διπλή είναι έτσι. Τα δύο χέρια. Ο Σπύρι, βέβαια. Καλώς παρέλαβα μικρόφωνο. Καλώς. Σφίγγω χέρι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Σεβεράκη, είστε ευγενείς. Αναφέρω τι τέλος. Τελειώσαμε. Αναφέρω τι το τέλος της παρέλασης. Μα τι ώρα ήρθατε στο Γιάννα. Τι ώρα ήρθατε. Τι ώρα ήρθατε. Τι ώρα έχουμε, κύριε Μανουλή. 12 ήρθατε. 12 ήρθατε νομίζω. 50 είμαστε. Ναι, 12 παρά 5, τόσο τόσο. Έχουμε ένα 5 λεπτάκι ακόμα, ελάτε. Ωραία λοιπόν. Ωραία λοιπόν. Ένα 5 λεπτάκι. 5 λεπτά. Κύριε Πάρο, προσέξτε τη σφίγγιση, θα σα αγκάσει καμία και θα του μπανιαστείτε. Είπε προσέχετε. Δηλαδή, τι πόσο έχει να κάνω, να τραβηχτώ με το σφίγγα. Απλά να μην του δίνετε σημασία. Α, και άμα του δίνω, να με συμπίσουν. Τι να πω τώρα. Θέλω να πω κάτι. Η διαμονή σα πώ είναι, κύριε Πάρο, στο ξενοδοχείο, Ντιάννα. Η διαμονή μου καλή είναι. Μάλιστα. Τα παιδιά με αγαπάνε. Η διατροφή σας καλή. Καλή. Η διαμονή σας είναι με τα πρωινού. Τρομπάντου σε τέτοια γουρνάκια. Όχι, άνευ πρωινού. Άνευ πρωινού, ε. Κάποτε ήταν πρωινό, τώρα δεν είναι. Τώρα κόπηκε. Κόπηκε, το κόψε στο αφεντικό. Εσείς που ερχόσαστε κάθε χρόνο δύο φορές. Για δύο ολόκληρους μήνες. Φαντάζομαι θα σας γίνεται κάποια ιδιαίτερη τιμή. Κάποια έκπτωση τιμή. Ναι. Ναι, γίνεται μια έκπτωση τιμή του δωματίου. Ναι, κάποια έκπτωση γίνεται. Ναι, κύριε Βεράκη μου, ναι. Και τώρα που είσαστε εδώ, η σύνταξή σας κατατίθεται στην Αθήνα. Κατατίθεται, είπατε. Ο αδερφός μου την παίρνει τη σύνταξή μου και μου τη δίνει μετά, βέβαια. Τι. Εννοείται για την κρατήση. Κανονικά και αδιακόπτω. Αδιαφιλονίκητα. Αδιαφιλονίκητα, μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι ευχάριστο, κύριε Πάρη. Και μετά, χωρίς την κρατάει. Έλε, κρατάει ότι είχαμε ζήσει, βέβαια. Τα ήταν δεδομένα αυτό. Λέω. Το σπίτι που μένετε είναι ιδιόκτητο. Είναι δικό μου. Ναι, αλλά από κάτω μπαίνει ο ανιψιό μου. Θέλω να πω. Το είχε παραχωρήσει ο πατέρα του, ο αδερφό μου. Θέλω να πω όμω. Εσείς πληρώνετε νερό, ΔΕΗ. Ναι, θα πληρώνω. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο, ναι. Η διατροφή σας στην Αθήνα. Τι εταιρεία έχετε? Τώρα έχω μια εταιρεία που λέγεται. Ο TED-TOK. Δηλαδή είναι απεριορίστων κρίσεων, αυτό λέω. TOK. TOK. Μιλάμε δηλαδή. Μιλώ. Μιλώ. TOK. Από εκεί παίρνετε τον κύριο Κλήμη. Ε. Από εκεί παίρνετε. Το τηλέφωνο μου καλέ. Είναι ο TED-TOK. Καλά Χριστούγεννα, πιο νωρίς φέτος, στα Αποστολή Stores. Ο Γιάννης Αποστολής σας περιμένει στο παλιό ταχυδρομείο για μια μοναδική βόλτα στον κόσμο των Χριστουγέννων. Τα πάντα για τα παιδιά. Όλα τα παιχνίδια διαφημιζόμενα και μη στα Αποστολή Stores. Ελάτε και ψωνίστε για το διάκοσμο του σπιτιού σας μέσα και έξω. Αποστολή Stores. Τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Το πρώτο κατάστημα που φέρνει τα Χριστούγεννα στοιχείο με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους και πολλές εκπλήξεις. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός,
μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μιμίκος, σνίτσελ, νάγκετς και φιλετίνια κοτόπουλου, τώρα 30% φθηνότερα. Καζολίν, μαλακτικά ρούχων, τώρα 50% φθηνότερα. Μπιοτέν, καθαριστικά αντισηπτικά μαντιλάκια, τώρα 1+1 δώρο. Ούλτρεξ σαμπουάν, τώρα 50% φθηνότερα. Σούπερ μάρκετ Χαρά, η χιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Με χαρά ψωνίζεις, γιατί κερδίζεις. Πρότυπος κτηνοτροφική μονάδα Μανώλη Μανολάκη στο Δαφνώνα. Με τις καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες εκτρέφουμε για σας χιώτικα ζώα που μας προσφέρουν το καλύτερο κρέας της αγοράς. Κρέατα με χιώτικη υπογραφή και φροντίδα από τις πλαγιές του Πελινέου στο πιάτο μας. Τα καλύτερα κρέατα και πουλερικά και όλα τα παράγωγά τους θα τα βρείτε σε εμάς, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28, στο Παζάρι. Και για όλους τους καλοφαγάδες, για όλους εσάς που γνωρίζετε, εκτρέφουμε αποκλειστικά τη γνωστή ράτσα Black Angus. Αποκλειστικά στο κρεοπωλείο Μανώλης Μανολάκης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28. Τηλέφωνα 23208 και 6974-817-550. Χιώτικα, φρέσκα κρέατα, Μανώλης Μανολάκης. Για να ξέρετε τι βάζετε στο πιάτο σας. Αυτό που είναι το τότε είναι, αλλά είναι απεριόριστο κρίσιμο, πρέπει να το λέω. Μα κάνει όλε τι κρίσει. Και πόσο δίνετε το μήνα, 17 ευρώ. Ναι, αλλά έχετε αναδείμηνο τηλέφωνο. Οπότε 34 μαζεύονται. Έχετε αναδείμηνο. Εντάξει κύριε Παρ, δεν είναι και πολύ. Έχετε μαζί με τα πάγια και μαζεύονται. Τα πάγια του τηλέφωνο. Καλά. Τέλο πάντων. Και εσεί κύριε Παρ, φαντάζομαι θα κάνετε αρκετά τηλεφωνήματα. Με αφού τα κατεχνικά. Τα κατεχνικά. Παίρνετε τον κύριο Κλήμη, παίρνετε το ραδιόφωνο, το ραδιοαλήθεια. Τον κύριο Κλήμη δεν επικοινωνώ, τον κύριο Κλήμη, το πατέρα το επικοινωνώ. Με το Μανώλη που επικοινωνήσω, κόβω τη γραμμή. Ξέρει ο Μανώλης. Ξέρει ο Μανώλης. Είναι το δεύτερο καιρό αυτό το φαινόμενο. Ο Μανώλης έχει μια κοπτικότητα στις γραμμές. Α, είναι. Και γι' αυτό, ναι, είναι γι' αυτό. Κόβω τη γραμμή. Παίρνετε τον κύριο Κλήμη. Τον Ευθύμη. Τον Ευθύμιον. Παίρνω εσάς. Τον Μπλίαντ. Παίρνω τον Διάννα, παίρνω το Virtual Games. Του πάμε το κυτρινάκι. Κάθε μέρα κάνετε αυτά τα τηλέφωνα. Τι κάνω, τι να κάνουμε. Μπράβο κύριε Παρ. Είδατε όμως ότι. Αφού δεν πληρώνω το χρήσιμο και πληρώνω. Πού δεν πληρώνω, τι, γιατί έβγαλα. Δεν το κάνετε μόνο γι' αυτό. Το κάνετε, το και, κάνετε επειδή... και επειδή θέλω να επικοινωνήσω με του φίλου μου. Μπράβο κύριε Παρ. Έχω φίλου. Αυτό θα λέτε, όχι επειδή είναι τζάμπα το τηλέφωνο. Καλά μου, ρε, εντάξει, καλά, αλλά είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Τι θα γίνει με τι φίκε και τι λιδικέ και τι μέλισσε. Κύριε Παρ, τουρίστες σας φωτογραφίζουν, εντάξει, δεν πειράζει. Εμένα. Άλλο πράγμα, κύριε Παρ, ξένοι. Δεν πειράζει, ξένοι. Ξένοι βγαίνεις, μωρέ. Ξένοι, άλλο, γι' αυτό τους λένε και ξένοι. Δεν ενοχλούν οι ξένοι. Ξένοι έχουν μια ξενικότητα, μια ευγενικότητα. Έχουν ένα ωραίο χαρακτήρα. Φωτογραφιστικότητα. Μια ανατροπία όμορφη. Μια ανατροπητικότητα. Μια ανατροπία όμορφη. Μια ταξιδιωτικότητα. Μια. Πώς το λένε, μια γεωματικότητα, μια γενικότητα. Απελευθερωτικότητα, ενθουσιαστικότητα. Ενθουσιασμένοι άνθρωποι. Βιβλιοθηκότητα, βλέπετε, βγάζουν τη βιβλία. Εδώ υπάρχουν κομπλεξικοί, με παιδί μου. Από, κύριε Πάρη. Εδώ νομίζουν πια πως είναι και τι. Μεγάλη και τρανή, ναι. Μεγάλη και τρανή. Και είναι κάτι μικρούλιδες. Ανθρωπάκια. Ανθρωπίδια.
Να πω το στιγμά και τα ανθρωπάκια. Για πείτε το κύριο. Αλλά τα κατηγορώ, πειράζει. Όχι, μάλλον. Ρε, παρέ, πειράζει. Ανθρωπάκια σα συγχάθηκα τελείω. Θα ανεβαίνω εγώ συνέχεια ισοβίω. Ωραίο ήταν και αυτό. Ισοβίω. Κύριε Βάρη, θα ανεβαίνω εγώ συνέχεια ισοβίω. Του κόψατε με τον μπαμπάκι. Μα ακούω τον μπαμπάκι. Δεν ξέρω γιατί το λέτε. Σίδερο κόβει. Το σίδερο κόβει. Το σίδερο κόβει. Το σίδερο. Πώς τα λέω κι εγώ. Πώς τα λέτε. Μα αυτό δεν είναι για τους κατοικούς σκητή, δεν είναι τα ανθρωπάκια. Όχι, όχι, δεν το είπατε για αυτό. Δεν το λέω για τον χιακό λαό, για μαθαίου. Αυτό είναι για όσοι ανθρωπάκια. Μάλιστα, μάλιστα. Το έσφαξε με τον μπαμπάκι, γιατί τι λέμε αυτή τη στιγμή. Πέτε συνηθίζεται σαν υπερβολή και σαν τρόπο του λέει, τρόπο εκφράσεω. Κόβει το μπαμπάκι, κόβει. Με γλυκό τρόπο. Α, αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Έσφαξα κάποιο με γλυκό τρόπο. Τότε γιατί δεν λένε τον έσφαξα με το γαλακτομπούρεκο. Μα εκείνο είναι γλυκό. Ναι. Δηλαδή με το γλυκό. Με πολύ γλυκό τρόπο. Με α, το γαλακτομπούρεκο είναι κάτι γλυκό δηλαδή. Εσάς, τα γλυκά δεν σας αρέσουν. Τα γλυκά. Ναι. Δεν είσαι πολύ γλυκό. Του κουταλιού δεν μ' αρέσουν. Ναι. Μ' αρέσουν τα ψιού. Τα ψιού. Τα ψιού μ' αρέσουν. Είσαι περισσότερο... Πάστες. Είσαι ταψώδης τύπος. Κατά ύφη. Είσαι ταψώδης, παστώδης. Μ' αρέσουν κάτι κατά ύφια που είναι μελωμένα, όχι τα ξέρα. Κατά υφώδης είσαι. Κατά υφώδης. Μελωμενώδης. Μελωμενώδης, μπακλαβαδώδης. Μπακλαβαδώδης. Γιαννιωτικώδης, καλαμαρκώδης. Τι αυτό, πώς το καλαμαράκι το γλυκό. Καλαμαριώδης. Στη διατροφή σας τι προτιμάτε, δηλαδή ψαρικά ή κρεατικά. Ψαρικά κυρίως. Του λούμπε σε μ' αρέσει που είναι αστακός. Αλλά πού να βρω αστακό. Πού να βρω αστακό. Πού να βρεις κύριε. Που είναι πανάκριβος. Και δεν είναι για μας. Εκεί που κολυμπάτε πρέπει να πάτε κάπου πιο βαθιά. Πιο βαθιά τι. Για να πιάσετε. Πιο αστακό. Μπορώ. Φαντάζομαι. Καλά έχω τη σαρικά η αστακή. Αυτή είναι... Εκτός ξέρετε... Στο πέλαγος. Κύριε Πάρη, αν μπείτε βαθιά. Την ώρα που μπαίνετε μέσα στη θάλασσα αρχίσετε να τραγουδάτε. Τι μαζευτούν οι καρύδες. Οι γαρίδες και οι παλαμίδες. Και οι καραβίδες. Και οι καραβίδες. Δεν θα προσελκύσετε όλα τα θαλάσσια όντα. Όλα είστε... τα πόδια. Και κάνω τα πόδια. Και κάνω τα πόδια. Πράξτε το πόδι. Αλλά τα πόδι. Τι κάνω μετά. Πώς θα κολυμπήσω να βγω στεριά. Και εσείς κύριε Πάρη, όντο δεν είσαι. Όχι όντο. Όν. Όν. Αφού λέει είναι... Μα τον είναι όντο. Τα όντα. Τα όντα το όν. Το, τα όντα δεν τον όντο. Το όν. Αν δεν κάνει το όντο, το όν. Εσείς είστε όντο. Όντο. On. Μα σου είπα, on. On, on, on. Είπαμε on. On off αυτό που δεν λέμε. Δεν λέμε όντο. On off. Τι πει on off. Α, που λέμε το on και το off. Το on και το off, ναι. Ανάβος δίνω. Ανάβος δίνω. On off. Ξέρετε και τα αγγλικά σας και τα γαλλικά σας. Και τι δεν ξέρω. Ο κύριος στα γερμανικά λέγεται Χέρν. 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 Η κυρία... Χάρν. 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 Δεν το ξέρω. Τώρα θα πω ένα... Αγγλικό. Μια αγγλική φράση. Αγγλική φράση. Ναι. Τι, για πείτε. Από το Essential English Book. Book. Book, βιβλίο. Book. I went to visit Mr. Pistetic's house and stayed with him for the weekend. He lives in a very nice house about 10 miles from London and when he wants to go there, he can go by train, by steam train or by bus. By bus. Όχι by bus. Όχι by bus, by bus. Πληροφορείο. Συγγνώμη, by bus είπα τι by pass. By bus. Εγώ άκουσα by pass. By pass είναι η καρδιά. Bypass είναι αυτό που κάνει η καρδιά. Εσείς δεν είπατε για την καρδιά του γιατί... τι βγαίνει η καρδιά. Και το steam train... Με τα αγγλικά. Το steam train... Steam train είναι το ατμοκίνητο τρένο. Steam είναι ατμός. Α, ναι, ναι. Steam είναι ατμός. Μα δεν υπάρχουν πια steam train. Πρώτα υπήρχαν ατμοκίνητα τρένα. Μάλιστα. Και ο Μίστερ Πρίστον που είπατε ήταν... Είναι φράση στο... Πώς το πει. Μίστερ Πρίστλι. 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 Μίστερ Πρίστλι. 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 Ναι, όπως το πες. Πρίστλι. Ωραίο. Από το Essential Book of... Από το Essential English Book. Essential English Book. Essential English Book. Μήπως είδε το Κρασιαρόπλιο, το Αζαμάρα, κύριε Πάρη. Βλέπω πολύ τουριστική περιεκτικότητα. Τουριστική κινητικότητα. Τουριστική εκφραστικότητα. Εκφραστικότητα. Διαβατικότητα. Διαβατικότητα. Διαβατίζουν. Πραγματικά συνταρακτικό. Πολύ ωραία. Έχουμε ώρα πια. Δεν ξέρω, θα μας πει ο κύριος Βαντώλης. Έχουμε ώρα. Δύο λεπτά. Oh, έχουμε κύριε Πάρη να κλείσουμε πρώτα. Έχουμε γράψει πολύ και ακόμα δεν έχουμε δείξει ούτε το γύρισμα που κάναμε εσύ. Μια αποφώνηση. Μια αποφώνηση. Αποφωνήστε. Αποφωνίζοντας λέω στον χιακό λαό, γεια σου χιακέ λαέ και όπου να είναι θα κάνουμε πάλι άλλο γύρισμα για το χάος. Οπότε θα είναι πάλι κοντά σου. Θα με απολαύσεις πάλι. Μου λέει εδώ και ο Βεράκης ότι την Τρίτη θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με το χάος. Στις 12, done. 12 ακριβώς, έξω από το Διάνα, το ξενοδοχείο. 12, done. 12, done, όπως λέει ο Βεράκης. Done. 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 Done.
done. 12, done. Ωραίο κύριε Πάρη. Σας χαιρετώ. Σας εύχομαι καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο και να πάτε και το πρώτο σας μπάνιο το καλοκαιρινό. Μα έκανα μπάνια. Δεν θα το πρώτο. Το δεύτερο. Τι το τέταρτο. Τρίτο τέταρτο. Και να φάτε καλά στα τρία γουρουνακίδιαν. Γουρουνακίδιαν. Να φάτε ρεβίθιαν. Ρεβίθιαν. Και ό,τι άλλο. Και κοτοπουλήθιαν. 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 Γεια σας κύριε Πάρη. Άντε, γεια. Γεια σας. Γεια σας. Τους ξέρεις, τους ξέρεις, γιατί παιδιά σας τους ξέρεις, ξέρω. Όχι, τώρα χαιρετίστε, χαιρετίστε τώρα εσείς που θα περάσετε. Να δείξουμε ότι έχετε μια τουριστικότητα, ναι. Να μην ξέρουνε. Δεν χρειάζεται κύριε Πάρη. Και αν τους χαιρετήσω και να μην χαιρετήσω, είναι άδικα χαιρετήσω τώρα. Δεν σας νοιάζει. Να πω goodbye, τι να πω. Goodbye, δεν είναι. Ναι, goodbye. 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 Λοιπόν, πάμε και εμείς. Πότε είπαμε ξανά, σήμερα ή πρώτα τι είναι σήμερα. Σάββατο. Σάββατο. Την Τρίτη θα ξαναβρεθούμε. Το 10 η ώρα. Εμείς κύριε Πάρη θα κατευθυνθούμε από εδώ. Πού θα οδέψετε. Εσείς θα πάτε από εκεί. Εγώ θα οδέψω προς τα κάτω. Ωραία. Προς το Διάδα. Ωραία κύριε Πάρη. Εντάξει. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας κύριε Πάρη. Πήρε μπροστά! Θα σου φύγει το 50. Για να τι είναι αυτά τώρα, Ανά. Να σας πω, να τα θυμούμε. Τα έχεις γραμμένα γιατί πια σιγά σιγά. Για να τα θυμούμε. Το μυαλό έχει γίνει η μπουγάτσα. Λοιπόν, τι για πέρα μας το ποιηματάκι που μας είπες με το που μας είδες. Άργησες. Ναι. Βερβεράκι μου. Διάβολος να σε πάρει. Γιατί τρελάθηκες και εσύ αντάμα με τον Πάρη. Τον Πάρη τον έχεις και τον βλέπεις και βγάζεις μαλλιά. Και θα το πω του φίλου μου του Γιάννη μας του Τζούμα. Ναι. Για να σας πάει στο γιατρό. Όχι, του Τζούμα μας του Γιάννη. Και θα το πω του φίλου μου του Τζούμα μας του Γιάννη. Για να σας πάει στο γιατρό την τρέλα σαν τα Γιάννη. Και από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Γιατί δεν είναι τρίαστο. Κοίτα να δεις, άμα πεις κάτι σήμερα πρέπει να είναι με βάση το με το θέμα. Με ποιο είναι το θέμα σας. Το μήνυμα των ευρωεκλογών. Το πήρες. Το έλαβες. Γιατί κάτι και λαϊδούσες για Πασόκ και τέτοια. Είδες ο κόσμος. Εμείς το δώσαμε. Ποιοι. Εμείς. Εσύ τι ψήφισες. Μην μου πεις ότι δεν πήγες. Πήγα. Πώς δεν πήγα. Πήγα και ψήφισα. Και πώς είσαι μέσα στα μπλε. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει, αλλά τα βλέπει αυτά η Τσουρή και τραβά τα μαλλιά της. Δεν έχει η καρδιά τι είναι, τι λέει η καρδιά. Η καρδιά. Λοιπόν, πήγα και ψήφισα. Ναι. Και δώσαμε εμείς το μήνυμα εσείς να το πάρουνε. Εσείς που ψηφίσατε ή εσείς που δεν ψηφίσατε. Εμείς που ψηφίσαμε και εκείνοι που δεν ψηφίσατε. Τι λέτε ρε φίλε, 60% δεν πήγε. Πήγε στην παραλία. Πήγε στην παραλία γιατί δεν ήθελε να δει τη μούρη του. Γι' αυτό πήγαινε στην παραλία. Εσύ πώς πήγες να τη δεις, έχεις ανοσία. Όχι, δε, εγώ πήγα να την εδώ, διότι τώρα θα πάρουμε άνω από 50%. Ναι. Το για, λέω εγώ. Με τη ζέστη να βάζεις το καπέλο, γιατί σε έχει πειράξει ο ήλιος μου φαίνεται. Λοιπόν, άκου να δεις. Θέλω να σας πω κάτι ιστορίες. Ναι. Για να γελάσει λιγάκι και ο κόσμος. Αφού έχουμε τον Πάρη και γελά. Γελά μαζί σου, γελά με τον Πάρη. Γελά μαζί σου, γελά. Εσύ αρέσει ο Πάρης τώρα, έτσι. Καλώς. Α, τώρα πήρατε και έναν άλλο. Ποιο ναι. Έχετε τώρα και στάσου. Στάσου να σας πω ένα τραγούδι. Τα έχει γραμμένα, βλέπεις. Ναι. Ναι. Επρόσθεσες κι άλλον τρελό. Στο χάου σου Μανώλη. Πολύ φοβάμαι τελικά μην τρελαθούμε όλοι. Για ποιον λες. Δεν ήξερα ένα γρυνομάτι που βγάζετε τώρα. Τον Άκη. Τον Άκη.
Μπράβο. Έχει ωραίο εστιατόριο να πάω να φας. Χριστός και η Παναγία. Εγώ θα φοβούμαι, πάμε από μέσα. Θα πρέπει να παίρνω. Τι λένε που παίρνουν άμα τρομάξεις. Μπαϊγκό, όχι. Αλικόντιση. Έστειλα το εγγονό μου. Πού? Να πάει να πάρει νουνού. Νουνού. Ναι. Ναι. Ο οποίος ήταν 6 χρονών, 7. Τώρα πόσο είναι? Τώρα είναι 13. Ψ. Αριστούχος. Αριστερός. Αριστούχος. Ναι. Λοιπόν, άκρη. Μη μου τα αλλάζεις τα πράγματα. Ένα ακούω, δεν τα λες. Ένα ακούς. Αλλά. Λέγε λοιπόν, ο αριστερός, λέγε το παιδάκι. Δεν το στείλαμε από το σπίτι να πάρει 10 νουνού να μας τα φέρει από το Λεβίδι. Νουνού. Ναι. Και πάει στο Λεβίδι και βλέπει μια ταμπέλα απόξω και έγραφε «Γάλατα υπάρχουν πολλά, ναι. Νουνού όμως ένα». Και έρχεται πίσω ο παιδάκι και λέει «Δεν είχε νουνού». Λέγε, παιδάκι, γιατί δεν είχε νουνού, ο Λεβίδι δεν έχει νουνού που είχε. Λέει «Νουνού είχε μόνο ένα», λέει, και δεν επήρα. Ναι. Και γιατί είπε για το Λεβίδι. Γιατί είπε για το Λεβίδι. Βρε Λεβίδι, βρε Λεβίδι. Σε έχουν έχει. Όχι, κολλάει. Όχι. Με τα όμορφα σου είδη. Πάρε ένα κατσαβίδι. Όχι. Ένα τραγούδι θα σας πω. Για χάρη της παρέας. Ναι. Να ζήσει και ο Λεβίδης μας με το όμορφο του κρέας. Δηλαδή κρέασε το που τρώμε. Α, το κρέας που τρώει. Ναι, ναι. Γιατί μην πάει το μυαλό στο... Ναι, ναι, το κάτω. Γιατί μας βλέπουν και κοπέλες. Ναι. Ανήπαντρες. Εσύ είσαι παντρεμένος, δεν είσαι παντρεμένος. Ναι, βρεσί, είδες εκείνη την μια όμορφη. Μα είναι αυτό το θέμα. Εγώ σε βλέπω από στο μάτι σου... Για δες τις λέγω, με τέτοια κάλλη και ομορφιά και ένα σωρό προσόντα, μου έχεις πάρει το μυαλό και ας είμαι και 80. Το μάτι σου όμως παίζει στα κοριτσάκια. Ναι, βλέπω, ακόμα βλέπω. Και αυτό είναι αμαρτία όμως. Όχι, δεν είναι καθόλου. Είναι στις 10 εντολές μέσα. Απαγορεύεται το να βλέπεις τα κοριτσάκια. Εγώ βλέπω. Αυτά βρε είναι ανιψάκια σου που βλέπεις. Όχι. Ανεξαρτήτου καταγωγής, Ελληνίδες, Ρωσίδες, τα πάντα. Βλέπεις. Για δεν θα σας πω για τον Μπαρμπαργύρη. Τι Μπαρμπαργύρη. Είχαμε πάνω στην Εγνούσα. Ναι. Έναν οδοκαθαριστή. Μάλιστα. Και παίρνε πράγματα από το αυτό. Από τα σπίτια, τα σκουπίδια, ναι. Και τα πήγαινε κάτω. Ναι. Τα μάζευε τα σκουπίδια. Α. Και την ώρα που περνούσε ήταν μια χείρα, ναι. Και του λέει «Μπαρμπαργύρη και τα δικά μου, και τα δικά μου. Και σε μένα, να έρθει και σε μένα». Λέει ο Μπαρμπαργύρης από κάτω. «Κατήβασέ τα και έρχομαι», λέει. Ακούς, τις χείρες. Λέει και τα δικά μου Μπαρμπαργύρη, τα δικά μου λέει κατέβασε τα κέρδη. Α, κατέβασε τα. Ναι. Τα σκουπίδια πρέπει ναι, να κάνω. Τα σκουπίδια με τι. Ναι. Ωραία. Και ήθελα να σας πω και έναν άλλο με την Μπαλάσσενα τη γριά. Τι? Στο Βαποράκι. Μπαλάσκινα. Μπαλάσσενα, του Μπαλάσσι η γυναίκα. Του Μπαλάσσι. Την. Τι την έλεγα, ναι. Μπαλάσσενα. Όχι, Μπαλάσσενα. Τι την έλεγαν. Κυρά Μαρία. Όχι, την έλεγανε. Θυμάμαι, μωρέ. Μα κάνεις και κάτι γράμματα με τα ποδάρια, γράφεις. Ναι, όχι. Κάτι γράμματα. Σου λέγει και καπετάνιος. Λοιπόν, άκου να δεις. Μπας, εμάς πειράζει το όνομα. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Πειράζει. Μέσα στο Βαποράκι. Χάος.
Χάος. Χάος. Χάος. Χάος. Χάος. Περισσότερα φυλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο κι άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ. Choke on your hairspray, your life is wasting away. You've had a bad day. You'll be clever, you'll get it till the morning light. When it starts again, the 9-to-5 mundane. You can't wait for the end. I had a bad day. Η φύση είναι ζωντανός οργανισμός με ανάγκες και ευαισθησίες. Γι' αυτό στην ομάδα Omicron νοιαζόμαστε για το περιβάλλον και φροντίζουμε γι' αυτό. Με πάνω από 60 ενεργά μέλη στο δυναμικό μας, διοργανώνουμε δράσεις διαχείρισης και φροντίδας δασικών περιοχών. Εκπαιδεύουμε τα μέλη μας συνεχώς σε πιστοποιημένα σεμινάρια. Συμμετέχουμε στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών με δικά μας οχήματα και εξοπλισμό. Περιπολούμε στα δάση μας. Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας σε θέματα πρόληψης. Ενημερώσου και εσύ για την ομάδα Omicron. Γίνε μέλος τώρα. Κάλεσέ μας ή στείλε SMS στο 6949-715152 ή μπες στο www.omicron.org.gr. Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου, Omicron. Ο τόπος μας σε χρειάζεται.